Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση από τις συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών στις περιοχές της Θεσσαλίας. Μετά από χρόνια κρίσης, lockdown, ακρίβειας, οι καταστροφές αυτές ίσως είναι το τελειωτικό χτύπημα, αφού σε πολλές περιπτώσεις είναι ολοσχερείς. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν επαρκούν στο ελάχιστο για να ορθοποδήσουν ούτε καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες της οικογένειάς τους. Δεν προβλέπεται κανένα επίδομα προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικογενειακή επιβίωση και η εφάπαξ ενίσχυση έως 4.000 ευρώ είναι ουσιαστικά σταγόνα στον ωκεανό. Η πρόβλεψη για αποζημίωση των ζημιών στο 70% είναι προκλητική, δεν επαρκή και οδηγεί σε νέα ομοιρία στις τράπεζες. Η πρόβλεψη για τις αποζημιώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού βάσει τιμολογίου αγοράς και ετήσιου συντελεστή απόσβεση 10% αφήνει την πλειοψηφία χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, σχεδόν ένα μήνα και πλέον μετά τις καταστροφές, πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν δει ακόμα ούτε ένα ευρώ στήριξης. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι της Θεσσαλίας και οι οικογένειές τους? Επιβάλλονται λοιπόν, λέμε, μια σειρά μέτρα, ελάχιστα μέτρα, όπως καταβολή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 6 μήνες τουλάχιστον με ύψος 1.000 ευρώ το μήνα, πλήρης καταγραφή των ζημιών, άμεση εφάπαξ ενίσχυση 10.000 ευρώ, καταβολή αποζημίωσης στο 100% των ζημιών χωρίς αποσβέσεις και άνευ κατάθεση τιμολογίων, αφού τα πιο πολλά τα έχει φάει το νερό, έχουν καταστραφεί, ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν οι επαγγελματίες τα μηχανήματα, τα εμπορεύματα, τις πρώτες ύλες, οχήματα κτλ. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2024, κατάργηση ένφια, τέλους επιδιδεύματος, απαλλαγή από όλα τα δημοτικά τέλη, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης και επιδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι του χρόνου το Δεκέμβρη, τέλη του χρόνου του 2024, αναστολή όλων των τρεχουσών ρυθμίσεων μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2024 σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, γενναία διαγραφή χρεών. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί κτλ. Πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης μέχρι το τέλος του 2024. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα δεν λειτουργεί η επιχείρηση. Απαλλαγή λογαριασμών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες για ένα εξάμηνο και φυσικά φθηνά τιμολόγια μέχρι το τέλος του 2024. Πάνω σε αυτά τα μέτρα ζητάμε και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Τριαντόπουλος, για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την επίκαιρη ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για άλλη μια φορά τα μέτρα που υλοποιούμε στη Θεσσαλία έπειτα από ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο. Και μάλιστα, πριν από ένα μήνα είχα απαντήσει σε παρόμοια ερώτηση μέλους της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Οπότε χαίρομαι που ξαναφέρνετε το θέμα, καθώς από τότε έχουν γίνει πολλά. Και θα αναφερθώ σε αυτά με στοιχεία. Όμως αυτό στο οποίο θα πρέπει να σταθώ και παραμένει να λέω ότι είναι ένα, ότι η κυβέρνηση παραμένει στο πεδίο στη Θεσσαλία και στηρίζει τους πολίτες, τους συμπολίτες μας που πιέζονται από τις δύσκολες συνθήκες του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου. Και το στηρίζει με μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από την πρώτη στιγμή και υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς. Αρχικά σταθμούμε στο μέτρο της πρώτης αρρωγής μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Χορηγείται ενίσχυση για πρώτες ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. Το σχετικό ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 6.600 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Μέχρι σήμερα, μετά από 10 καταβολές της πρώτης αρρωγής, έχουν πιστωθεί περίπου 57,9 εκατομμύρια ευρώ σε 11.160 δικαιούχους. Έχουν πιστωθεί δηλαδή σε νοικοκυριά, σε περιοχές που επλήγησαν σημαντικά και έχουν λάβει ενίσχυση μέσα από την αυτόματη διαδικασία εντοπισμού της ΑΔΕ. Έχουν πιστωθεί σε νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής και μετά από μια διαδικασία ελέγχων και διασταυρώσεων από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής πιστώθηκαν. Δεύτερον, χορηγείται πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής σε πολίτες και σε επιχειρήσεις που φτάνει ως τα 10.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα οι πληρωμές ανέρχονται σε περίπου 590.000 προς 97 δικαιούχους.
χορηγείται προώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις, προς κτηνοτροφικές μονάδες και προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί, οι οποίοι αυτά είναι, όπως είπατε, μέχρι τις 4.000. Αυτό είναι η πρώτη αρρωγή. Και αναφέρω ότι μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί συνολικά 14,2 εκατομμύρια ευρώ σε 5.856 δικαιούχους. Μάλιστα, όσον αφορά τους αγρότες, πρέπει να σημειωθεί πως μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες που είναι ανοιχτή η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής για τους αγρότες, έχει ήδη καταβληθεί πρώτη αρρωγή σε 3.853 αγρότες συνολικού ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και όσο συνεχίζεται η ροή των στοιχείων από την περιφέρεια και από τον ΕΛΓΑ, θα είναι αντίστοιχη και η ροή των πληρωμών. Μάλιστα, η επόμενη δρομολογείται για αύριο, για την Τρίτη. Και φυσικά για τις επιχειρήσεις, όπως γνωρίζετε, έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρρωγής, που καλύπτει το 70% της εκτιμηθής ζημιάς των επιχειρήσεων, το οποίο δεν υπολογίζεται με τους τρόπους που αναφέρεται, με πολύ πιο απλούς τρόπους. Αν και χρησιμοποιεί το όρος της ελεύθερης αγοράς και με εντρικάρει και με ενδιαφέρει αυτό. Επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων, αλλά και μεγάλων. Μέχρι ένα σημείο όμως στους μεγάλους. Και χαίρομαι που στην ερώτησή σας μένετε στις μικρές και εστιάζετε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διότι σε προηγούμενη ερώτηση εδώ στο Κοινοβούλιο, συνάδελφός σας από το ΚΚΕ ζητούσε 100% αποζημίωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις βιομηχανίες. Και δεν συμφωνήσαμε. Παράλληλα λοιπόν με τις επιχειρήσεις, το ίδιο πλαίσιο στηρίζει και τον πρωτογενή τομέα. Προσεγγίζουμε τις κοινοτροφικές μονάδες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως επιχειρήσεις. Έτσι, στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, η ενίσχυση στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς ισχύει και για τον πάγιο εξοπλισμό και τα μέσα παραγωγής και το έγκυο κεφάλαιο και άλλα στοιχεία του πάγιου εξοπλισμού τόσο των κοινοτροφικών μονάδων όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ισχύει και για τις δενδροκαλλιέργειες οι οποίες καταστράφηκαν πάλι στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Καλύπτονται λοιπόν ζημιές που δεν καλύπτονταν μέχρι τώρα, χορηγούνται ποσά και ενισχύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί περίπου 1,5 μήνα μετά το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, πάνω από 72 αθρηστικά εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 17.000 πλημμυροπαθείς. Ενεργοποιούνται μέτρα, ενεργοποιούνται εργαλεία στήριξης που απέχουν παρασάγκας από ό,τι ίσχυε πριν. Μέτρα πέραν αυτών που σας ανέφερα και θα σημειώσω και στη δευτερολογία μου, και αυτό γίνεται για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών και των περιοχών που πλήττονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και θα ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μεταξά, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ναι, κύριε Υπουργέ, περιγράψατε μια σειρά από μέτρα, τα οποία τα έχετε ανακοινώσει εδώ και πολλές φορές και σε προηγούμενες πλημμύρες, τα οποία είναι προφανώς ότι είναι ανεπαρκή και δεν απαντήσατε στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αιτήματα, τα οποία τα έχουν καταγράψει και διεκδικούν οι σύλλογοι των επαγγελματιών στη Θεσσαλία, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι προφανές ότι τα μέτρα τα οποία παίρνετε είναι ανεπαρκή. Και το αποτύπωμά τους αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία είναι πολύ συγκεκριμένο. Η εικόνα στη Θεσσαλία σε σχέση με τους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων είναι κατεστραμμένοι. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν να δουλέψουν εξαιτίας των δικών σας καθυστερήσεων από τους κόπτες που βάζετε και δεν αποζημιώνετε στο 100% τις ζημιές που έχουν υποστεί. Εδώ και μήνες δεν έχουν απολύτως κανένα εισόδημα και έτσι θα συνεχίσει. Δεν θα έχουν εισόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς θα ζήσουν? Πώς θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα? Τρόφιμα, λογαριασμούς, σε λίγο ξεκινάει ο χειμώνας. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πολλοί από τους οποίους δεν έχουν πάρει ούτε καν την πρώτη αρρωγή. Και περνούν οι μέρες, δεν καλύπτονται ούτε τα χρέη που είχαν και αρχίζουν και συσσωρεύονται ξανά. Εσείς μάλιστα τους ζητάτε να πληρώσουν και για ενέργεια, για ίδρυυση, για λογαριασμούς, χωρίς να έχουν ούτε μισό ευρώ. Με τις αποσβέσεις τι θα κάνετε? Πρέπει να απαντήσετε. Ένας επαγγελματίας που έχει μηχανήματα άνω των 10 ετών, που υποτίθεται έχει παρέλθει προθεσμία απόσβησης, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν θα πάρει ούτε μισό ευρώ για τις καταστροφές. Πώς θα ξεκινήσει πάλι να δουλεύει? Τον έχετε αλυσοδεμένο ήδη στις τράπεζες, τον διπλοαλυσοδένετε για άλλη μια φορά. Και εντάξει, όλα αυτά που έχετε πει, που είπατε και στην τοποθέτησή σας για το ΚΚΕ, εντάξει, γνωριζόμαστε και γνωρίζει και ο λαός. Και έχετε σαφή στόχευση. Γιατί με την πρακτική σας αποκαλύπτετε και τι είναι, εννοείται κάθε φορά και σε κάθε ευκαιρία όταν βγαίνετε και λέτε ότι η πλημμύρα, λέτε, στη Θεσσαλία μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη φράση χρησιμοποιείτε, ευκαιρία. Όμως για εσάς και την πολιτική που υπηρετείτε μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η ευκαιρία σημαίνει να ξεμπερδεύετε πιο γρήγορα με τους μικρούς επαγγελματίες, ώστε να ανοίξετε το μερίδιο της αγοράς στους μεγάλους του κάθε κλάδου. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία? Μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν εγκαταστάσεις κατεστραμμένες από τις πλημμύρες, εκεί δηλαδή όπου διοχετεύεται η μερίδα του λέοντος της αρρωγής, της κρατικής αρρωγής, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ζημιών και μάλιστα σύντομο, γρήγορο. Εκεί τρέχετε και δεν φτάνετε. Όλες οι υπηρεσίες, όλες οι υποδομές δουλεύουν νυχθημερών. Και ο επαγγελματίας είναι ακόμα με το φτιάρι, περιμένει τα κλιμάκια, τον έχετε αφήσει στη μοίρα του, χιλιάδες είναι σε απόγνωση, εγκατελειμμένοι όπως καταγγέλνουν και οι ίδιοι. Τι επιβεβαιώνετε με την τοποθέτησή σας? Την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας και των επαγγελματιών της Θεσσαλίας μαζί με όλο το λαό της περιοχής για τη διεκδίκηση μέτρων επιβίωσης, γιατί μιλάμε για επιβίωση πλέον. Για να μην τους πετάξετε και αυτούς, όπως θέλετε να κάνετε και με τους αγρότες, αυτό ονομάζεται ευκαιρία, στο καλάθι της ανεργίας, ώστε να δώσετε χώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους, που χρόνια τώρα παραμονεύουν και βρήκαν τώρα την ευκαιρία, γιατί ο δρόμος αύξησης των δικών τους κερδών περνάει πάνω από την καταστροφή των μικρών επαγγελματιών, των μικρών των βιοπαλαιστών αγροτών. Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα και στη δυνάμωσή του είναι προφανές ότι το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή και τελικά αυτή θα είναι και ο μονόδρομος και για τους επαγγελματίες της περιοχής, ώστε να καταφέρουν να διεκδικήσουν και να πάρουν, ξαναλέω, μέτρα επιβίωσης. Σε αυτόν τον αγώνα του ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε την συζήτηση της ερώτησης. Ξέρετε, μιλάμε με όλους τους φορείς. Και μάλιστα προέρχομαι από οικογένεια μικρού επαγγελματία. Ο πατέρας μου ένα καφεκοπτίο είχε. Άρα ξέρω πολύ καλά πώς είναι κάποιος να έχει μία μικρή επιχείρηση, πώς συντηρείται μία οικογένεια από μία μικρή επιχείρηση. Και ξέρω πολύ καλά και το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Άρα θα πω ξανά ότι αυτό που είπατε για τις αποσβέσεις δεν ισχύει. Οπότε παρακαλώ, αν θέλετε, να σας στείλουμε όλες τις εγκυκλίους που έχουν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρρωγής για να ενημερώσετε και τα όποια μέλη κρίνετε εσείς ότι πρέπει να ενημερωθούν, έτσι ώστε να μην παραπλανούνται και να μην έχουν κανένα άγχος. Το έχουμε διατυπώσει σε κάθε βήμα και ουσιαστικά είναι για κάτι που είναι γνωστό σε όλες αυτές τις περιοχές που υλοποιείται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Ξέρετε, τα μεγέθη και τα νούμερα είναι αυτά που δεν λένε ψέματα. Και επειδή λέτε κάπως στο κείμενό σας και το αναφέρατε και στην πρωτολογία σας, ότι σχεδόν ένα μήνα από τις καταστροφές, πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ. Και πάντα στις ερωτήσεις σας έχουμε την προσέγγιση περί ψίχουλα, περί ούτε ενός ευρώ. Θέλω να αναφέρω ξανά ότι έχουν πιστωθεί πάνω από 72 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 17.000 πλημμυροπαθείς. Από αυτό το ποσό, τα 13,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν λάβει 5.587 επιχειρήσεις ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία. Φυσικά, νομίζω όλοι θα θέλαμε με ένα μαγικό τρόπο, σε άμεσο χρόνο, μέσα σε μία μέρα, να καταβληθεί η αποζημίωση και η ενίσχυση στους πολίτες μας που το δικαιούνται. Δυστυχώς, στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε μία ημέρα. Τρέχουμε και εργαζόμαστε για να γίνει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και έχουν καταβληθεί τόσοι πόροι σε τόσους συμπολίτες μας, σε τόσο σύντομους χρόνους, που απέχουν παρασάγκας με το τι είχε συμβεί μέχρι τώρα. Και συνεχίζονται οι καταβολές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Διασφαλίζοντας συνάμα ότι χορηγούνται πόροι μόνο σε όσους το δικαιούνται. Όχι σε όλους όσους αιτούνται, σε όσους το δικαιούνται. Μέχρι τώρα, στην πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, αρρωγή.gov.gr, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 56.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις. Το σίγουρο είναι ότι αρκετοί από τους πολίτες που υποβάλλουν αίτηση δεν είναι δικαιούχοι. Και αυτό το έχω σημειώσει αρκετές φορές. Και κάτι άλλο που έχω σημειώσει αρκετές φορές είναι ότι δεν συμφωνούμε στην προσέγγιση που έχετε διατυπώσει αρκετές φορές για στήριξη χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Όχι. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις σε όλα τα μέτρα για να κατευθυνθούν σε αυτούς που όντως έχουν ανάγκη και σε αυτούς που το δικαιούνται. Και σε όλα τα μέτρα. Και στα υπόλοιπα μέτρα του σχεδίου, όπως μεταξύ άλλων, η παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων, με αρχικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ για τις περιοχές της Θεσσαλίας. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ, με την υποβολή να έχει ξεκινήσει μέσω του αρρωγή.services.gov.
www.ftp.gr. Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων. Η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η τριετής απαλλαγή από τον ένφια. Η ρύθμιση και αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών. Η παροχή δυνατότητας για αναστολή συμβάσεων εργασίας. Η έκτατη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 83,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές και τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών. Συνολικά λοιπόν, μέχρι σήμερα και μεταξύ άλλων, έχουν καταβληθεί 72,7 εκατομμύρια ευρώ σε 17.113 συμπολίτες μας ως πρώτη αρρωγή. Έχουν εγκριθεί 92,3 εκατομμύρια ευρώ προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ως έκτακτη επιχορήγηση. Έχουν δεσμευθεί 116 εκατομμύρια ευρώ για το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30.000 απογραφικές απτοψίες και επανέλεγχοι σε περισσότερες από 260 κοινότητες στην περιοχή. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη φυσική καταστροφή κινηθήκαμε και κινούμαστε γρήγορα. Όλοι κινούμαστε γρήγορα. Σας διαβεβαιώ πως με τον ίδιο εντατικό ρυθμό θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι η αρρωγή του κράτους να πλαισιώσει όλους τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις σε ανάγκη τόσο με οριζόντια όσο όμως και με στοχευμένα μέτρα που ήδη σχεδιάζουμε. Θα το κάνουμε και θα το πετύχουμε, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.